συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων το απόγευμα της Τετάρτης. Για διαδικαστικά θέματα ενημέρωσε το Σώμα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Τράμπας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Έχω ένα έγγραφο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ, Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου του 2023. Αριθμός πρωτοκόλλου 19554 προς τους κυρίους δημάρχους και προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου της Ελλάδος. Με το παρόν λοιπόν μας ενημερώνει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ότι η ίδια σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα με το Κέντρο Μελετών Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης πραγματοποιούν έρευνα σχετικά με τους δημοτικούς συμβούλους σε όλους τους Δήμους. Η εν λόγω έρευνα αποτελεί το ελληνικό τμήμα μιας μεγάλης αριθμούς έρευνας που απλώνεται σε 30 χώρες από την Ισλανδία στην Τουρκία και το Ισραήλ και από τη Φιλανδία στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Τώρα, κατά πόσο στην Τουρκία και στο Ισραήλ γίνονται δημοτικά συμβούλια, εν πάση περιπτώσει. Βασικό εργαλείο και προϋπόθεση για την επιτυχία της έρευνας δημοτικών συμβούλων στην Ελλάδα είναι η συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου που είναι σχεδόν ταυτόσιμο σε όλες τις χώρες. Από όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες Ελληνικούς Δημοτικούς Συμβούλους. Περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το Δήμο, τη φυσιογνωμία, το ρόλο της δραστηριότητας, τα προβλήματα και τις απόψεις μας. Το διδακτικό σύστημα μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η συμμετοχή των Ελλήνων στη νέα μας έρευνα διασφαλίζεται απολύτως την ανωνυμία. Παρακαλώ να μας αποστείλετε, έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ. Έτσι, έχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Και το σύστημα θα είναι ανοιχτό από την 1η Νοέμβρη του 23 μέχρι την 30η. Καλό ακούγεται, καλό φαίνεται. Τώρα το ερωτηματολόγιο φαντάζομαι θα έχει να κάνει σχέση να μην είναι τίποτα άσχετο. Φαντάζομαι η εταιρεία είναι σοβαρή εταιρεία αυτή και σε συνεργασία με το Καποδιστριακό κιόλας προϋποθέτει και έχει τα ηχεία και όλα για να είναι μια σοβαρή μελέτη. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει στο mail που έχετε πάνω ή να της επικοινωνία και να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο. Λοιπόν, άλλες ανακοινώσεις δεν έχω. Θα κάνουμε ακόμα, υπολογίζω, 2 με 3 δημοτικά συμβούλια. Αυτό είναι το πρώτο μετά τις εκλογές. Θα κάνουμε, υπολογίζω, μέχρι τις 20 του μηνός 2-3 τουλάχιστον. Αν υπάρχει κάποιο έκτακτο, εννοείται ότι θα μπει ως έκτακτο θέμα. Οπότε, εγώ δεν έχω άλλες ανακοινώσεις. Ερωτήσεις, ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο.